Νικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα. Να ευχηθώ υγεία και δύναμη σε όλους. Και κυρίως δύναμη και αντοχή σε αυτούς που δοκιμάζονται και μέσα στα νοσοκομεία και ασθενείς και εργαζόμενοι, που είναι και πολλές φορές και ασθενείς, και τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί έχουμε και πλέον ειδήσεις που έρχονται καθημερινά και κάθε στιγμή για απώλειες ανθρώπων και απώλειες νέων ανθρώπων. Δυστυχώς, έως σήμερα η πανδημία δείχνει ότι είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι απώλειες αρχίζουν η μία πίσω από την άλλη να φαίνονται. Καταγράφονται γεγονότα δίπλα στο χώρο μας. Μέχρι τώρα λέγαμε δεν ξέρουμε κανένα. Τώρα αρχίζουν και εμφανίζονται περιπτώσεις είτε θετικοί, είτε και ακόμα πιο άσχημα νέα, όπως να έχουν θάνατο κτλ. Και επίσης να πούμε και ότι ο δικός σας ονομός, ο νομός Πέλλας, είναι μια από τις περιοχές που δοκιμάζεται πολύ. Βέβαια, έχετε ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, σαν την αιτιολόγηση αυτή η διασπορά. Αλλά να πούμε ότι γενικά είναι τόσο εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και της πανδημίας, που δεν μπορούμε να μιλάμε πια για πρόβλημα μόνο σε μια περιοχή, ούτε για έναν κοινωνικό αυτοματισμό που θέλει να αναπτύξει η κυβέρνηση, να στοχοποιήσει μια επαγγελματική ομάδα ή μια ηλικιακή ομάδα, όπως είναι οι νέοι άνθρωποι. Είναι πια ένα γενικευμένο πρόβλημα. Και το χθεσινό πάρα πολύ έτσι, αρνητικό και τραγικό ρεκόρ των θανάτων, νομίζω ότι πρέπει να απασχολήσει την κυβέρνηση ακόμη και τώρα, η οποία αντί να ασχολείται με αυτά, κοιτάει πώς με τεχνητές εντάσεις και πολλώσεις θα στρέψουν το βλέμμα αλλού, αλλά κάθε θαύμα τρεις μέρες θα τελειώσει και το Πολυτεχνείο και μετά ακόμη πιο σκληρή θα είναι η πραγματικότητα που θα έχει να αντιμετωπίσει και η κυβέρνηση. Και να πούμε, κυρία Αυγέρη, ότι στα δυσάρεστα τα οποία καταγράφονται βλέπουμε Μητροπολίτες να χάνουν τη μάχη της ζωής. Βλέπουμε γιατρό της Βουλής, έτσι, νεότατος. Ακριβώς. Είναι δύο άνθρωποι που γνώριζα, είναι δύο περιπτώσεις. Βλέπουμε πνευμονολόγο 42 χρονών, ο οποίος έδινε μάχη κατά του κορονοϊού. Πληροφορήθηκα πριν ότι και το ΑΧΕΠΑ έχει μια δυστυχώς άσχημη κατάληξη, μη εργαζόμενη. Αρχίζουμε και τρομοκρατούμαστε. Έχω τη δυνατότητα να κάνω ένα σχόλιο και έτσι και με αφορμή και τον να δω και το χαμό, την απώλεια, την εκδημία του Μητροπολίτη Λαγκαδά, του πατρός Ιωάννη. Η κηδεία του έγινε σε πολύ στενό κύκλο ανθρώπων. Και θα ήθελα να σας μεταφέρω, δεν είναι έτσι, μια μαρτυρία ανθρώπων που ήταν στο κοντινό του περιβάλλον, ότι ενδεχομένως, και αυτό εγώ θα το διερευνήσω, ο πατήρ Ιωάννης είναι και ένα θύμα αυτό που λέμε μιας επιλογής. Θα το δείτε και στο σχετικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και το επιβεβαιώνω και από νοσοκομιακές πηγές αλλά και από τους οικείους τους. Ο πατήρ Ιωάννης δεν νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ. Εισήχθη μετά από εμπείρετη κατάσταση αρκετών ημερών από την περασμένη Τρίτη, μόλις την Παρασκευή 13 του μηνός στο Παπαγεωργίου. Δικοί του άνθρωποι λένε ότι εισήχθη το μεσημέρι. Άρχισε να υπάρχει ένα ενδιαφέρον το βράδυ της Παρασκευής, όταν πια ο πυρετός ήταν πάρα πολύ έντονος. Το Σάββατο επιδεινώθηκε, δεν διασωληνώθηκε, δεν νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ και είναι ένα ερώτημα γιατί. Και βάζω και ένα με αφορμή αυτό, αν αυτές είναι οι συνθήκες πάλης και απώλειας της ζωής από ένα προβεβλημένο άνθρωπο, σκεφτείτε τι γίνεται με ανθρώπους που είναι και με λιγότερη κοινωνική δύναμη και οικονομική, αλλά τελικά όλοι στο θάνατο έχουμε το ίδιο μπόι και το ίδιο ανάστημα. Με τι όρους φεύγουν οι άνθρωποι, χωρίς να γνωρίζουν οι οικοί τους τελικά, με ποιους όρους νοσηλεύτηκαν και αν είχαν τη δυνατότητα να νοσηλευθούν ή αν είχε το νοσοκομείο τη δυνατότητα να τους νοσηλεύσει. Άρα, μην λένε για fake news, κύριε Ερυθρόπουλε, για τα επιλογή στη ΜΕΘ. Αρχίζουν και κάνουν επιλογές οι γιατροί ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει στη ΜΕΘ. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν νεότατος και πιστεύω ότι ό,τι επιλογή και να κάνανε δεν θα ήταν από τα άτομα τα οποία δεν θα ήταν στην πρώτη περίπτωση του να νοσηλευθούν. Όσο τραγικό και όσο άσχημα και αν ακούγεται αυτό. Και βέβαια να πω εγώ ότι άκουγα δηλώσεις του κυρίου Παπαστεργίου, που είναι και περιφερειακός σύλλογος, για το Παπαγεωργίου που εφημέρευε χθες, ότι η κατάσταση ήταν τραγική. Είναι τραγική. Ότι προσπαθούσαμε, αλλά τα προβλήματα ξεπερνούσαν τις δυνατότητες. Θέλω να πω δίνουν με ίσους όρους τη μάχη όταν έχουν αυτές τις δυνατότητες ή δεν έχουν τις δυνατότητες οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν κάνουν διακρίσεις. Έτσι είναι. Αλλά προφανώς κάνουν μια διάκριση. Ποιος θα μείνει και ποιος δεν θα μπει μέσα στη ΜΕΘ.
Όταν αναγκάζεται κάποιος να κάνει αυτή την επιλογή, μιλάμε ότι αυτός που πρέπει να ανησυχεί πρώτος είναι η κυβέρνηση, που αντί να ανησυχεί για αυτό το πράγμα, κύριε Ερυθρόπουλε, σκέφτεται πώς θα βγάζει αστυνομικού τύπου διατάξεις για να απαγορεύσει τις πορείες, όχι την πορεία. Θα μιλήσουμε για αυτά, θα μιλήσουμε για αυτά. Να τα πάρουμε τη σειρά όμως. Θέλω λίγο, κυρία βουλευτή, κυρία Βγέρη, να μου πείτε γιατί φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή η πανδημία να μπορεί να λυγίσει το σύστημα υγείας. Τι δεν έγινε καλά, πιστεύετε, και ιδιαίτερα για την κεντρική Μακεδονία, αναφέρατε την Πέλαλα, η Θεσσαλονίκη, οι Σέρες, η Πιερία, το Κιλικίες. Φαίνεται ότι η πανδημία έχει προχωρήσει αρκετά, έχει σχωρήσει πάρα πολύ, υπάρχει μεγάλη διασπορά. Η διασπορά είναι γενικευμένη πια σε όλη τη χώρα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη ή μόνο για την Πέλα, για την κεντρική Μακεδονία ή για τη Θράκη. Το πρόβλημα πια είναι γενικευμένο. Οι ΜΕΘ έχουν ξεπεράσει πια τις αντοχές και τα όρια τους και προστίθενται κρεβάτια ΜΕΘ μετά από μετατροπές και με ένα προσωπικό το οποίο στο οποίο δεν προστίθενται νέες δυνάμεις. Απλά μιλάμε για μετακινήσεις προσωπικού από τη μία κλινική στην άλλη. Τώρα πληροφορίες και καταγγελίες μου λένε ότι αναγκάζονται οι άνθρωποι να κάνουν και διπλές βάρδιες. Καταλαβαίνετε τώρα τι ακριβώς γίνεται. Γιατί φτάσαμε ως εδώ? Ακριβώς γιατί έχουμε μια κυβέρνηση και φέρνω ως παράδειγμα τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, το παράδειγμα της επετείου του Πολυτεχνείου. Αντί, θα πάμε σε αυτό, μην βιάζετε. Θα πάμε, θέλω να το συζητήσουμε. Αυτό είναι, όχι, δεν θέλω να σας πω, ίσα. Όχι, θέλω να πιάσουμε τα νοσοκομεία, κυρία. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Θα πάμε και σε αυτό. Σήμερα πιάνεται με το Πολυτεχνείο. Προχθές πιανότανε κάτι άλλο. Πάντα εφευρίσκει τεχνητές εντάσεις και προσχήματα. Αυτό θέλω να σας πω, ότι αυτό το σημερινό είναι ένα πρόσχημα. Προχθές ήταν κάτι άλλο. Αντί προχθές ήταν κάτι άλλο, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Όλα αυτά είναι τεχνητές εικόνες και τεχνητές συζητήσεις στις μιας, στις δυο, στις τρεις μέρες, ακριβώς για να καλύπτει η κυβέρνηση τις αδυναμίες, τις παραλήψεις της. Τώρα, συγγνώμη, αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω μια βαριά έκφραση, αλλά έτσι είναι, και τα εγκλήματά της. Εδώ πια μιλάμε για πολιτικά εγκλήματα. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε η κυβέρνηση αυτό το οκτάμινο και κυρίως την δυνατότητα που της έδωσε η αντοχή του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην πρώτη φάση, ακριβώς γιατί ήταν ενδυναμωμένο χάρη στις προσπάθειες της δικής μας διακυβέρνησης. Ένα προσωπικό που κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες και υπερπροσπάθειες για να αντιμετωπίσει το πρώτο κύμα και τα κατάφερε. Αντί να το πάρει αυτός μια πρίκα, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνησή του, να ενδυναμώσει πραγματικά, ουσιαστικά, ειλικρινά το δημόσιο σύστημα υγείας με μόνιμο προσωπικό, με νέες δομές. Αντί να ανατάξει την ελληνική οικονομία, να δώσει πραγματική βοήθεια στις οικογένειες, στη μεσαία οικογένεια, στη φτωχή οικογένεια για να αντέξει, τι έκανε? Έδινε χρήματα με αδιαφανείς όρους σε επιλεκτικά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έδινε δουλειές αδιαφανώς σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα για να κάνουν δουλειές με τα τεστ, τα οποία κανονικά έπρεπε από την αρχή να είναι μαζικά και να συνταγογραφούνται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί δεν αντέχει η ελληνική οικογένεια να το πληρώνει 100 ευρώ. Το ασφαλές μοριακό. Και ακόμα και τώρα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε, γιατί δεν συνταγογραφείται. Να δίνει χρήματα σε κατασκευαστές αλουμινίου για να κάνουν μάσκες σχολικές με όλο εκείνο τον τραγέλαφο. Και μετά, όταν πια άρχισε λίγο να κανονικοποιείται η κατάσταση, χωρίς βέβαια να αισθανόμαστε πλήρως ασφαλείς, να ανοίγει τον τουρισμό με τους όρους εντός πολλών παρενθέσεων για τις προϋποθέσεις που τα άνοιξε, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς ενιαία επιδημιολογικά κριτήρια, χωρίς πρωτόκολλα, χωρίς να επιβάλλει να γίνονται τεστ στους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό 72 ώρες ή και λιγότερες ώρες πριν, με την πληρότητα των πλοίων και των αεροσκαφών, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς να είναι αυτά που είναι και να είναι ευστείες μετάδοση του ιού, να το λένε οι καθηγητές, όχι πολιτικοί, και να μην το παραδέχεται η κυβέρνηση, να κάνει φτηνή λεζάντα και επικοινωνία. Και το μόνο που τον ενδιαφέρει τον κύριο Μητσοτάκη είναι μέσα σε εκείνα τα μονοπλάνα διαγγέλματα να βγαίνει και να παρουσιάζεται ως ο Μωυσής, ο άνθρωπος που έσωσε την Ελλάδα και την κράτησε μακριά από την πανδημία. Δυστυχώς όμως η επικοινωνία, κύριε Ερυθρόπουλε, έχει κοντά ποδάρια, έτσι να το πλέγει στο χωριό μου, και αυτό αποδεικνύεται τώρα στην πράξη. Και γι' αυτό επιδίδονται σε τέτοιους μηχανισμούς, τέτοιες μέρες που είναι, και αντί να αφήσουν ήσυχη τη δημοκρατία, να αφήσουν ήσυχο και τον κόσμο στον πόνο του, επιστρατεύουν αστυνομικές δυνάμεις. Βλέπετε τι γίνεται στην Αθήνα. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Το θέλω το θέμα. Μην βιάζεστε να πάνε. Θέλω να μείνουμε στα νοσοκομεία. Σας λέω ότι αυτό αύριο. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι αύριο θα είναι ένα άλλο θέμα.
θα είναι ένα άλλο θέμα που θα έρθει να καλύψει την κραυγή αγωνίας των γιατρών. Ναι. Των γιατρών στα νοσοκομεία λίγο. Της Θεσσαλονίκης, 500 άνθρωποι είναι άρρωστοι στα νοσοκομεία της πόλης. Θέλω λίγο να, σε αυτά όλα τα οποία είπατε, βεβαίως εδώ είναι τραγική η κατάσταση σήμερα, τη ζούμε, τη βιώνουμε, τη βλέπουμε, μας τη λένε άνθρωποι δικοί μας λίγο πολύ, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με το σύστημα υγείας, αλλά ωστόσο αυτός ο εχθρός, ο ανίκητος που όπως λέγεται, είναι ένας άγνωστος εχθρός και από ό,τι φαίνεται έχει γονατίσει όλη την Ευρώπη, όλη την παγκόσμια οικονομία. Θα μπορούσε η Ελλάδα να αποτελέσει μια εξαίρεση? Δεν αποτελεί εξαίρεση. Κανείς δεν λέει ότι η κατάσταση είναι εύκολη, κύριε Ερυθρόπουλε. Είναι μια πρωτόγνωρη πανδημία με τις κοινωνικές προεκτάσεις και τις οικονομικές προεκτάσεις που έχει για όλο τον κόσμο. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα αντιμετωπίζει η κάθε χώρα ξεχωριστά και το τι μείγμα πολιτικής αντίληψης έχει και ιδεολογικής προσέγγισης των πραγμάτων. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και χώρες, για παράδειγμα, όπως είναι η Ισπανία ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που φροντίσαν με το καλημέρα και παρότι ήταν στο πρώτο κύμα της πανδημίας χειρότερα από εμάς, βάζω και την Ιταλία, να δώσουν 150, να κάνουν αυξήσεις κατά 150% στις παροχές για την υγεία, για την ενδυνάμωση του συστήματος υγείας, να ανοίξουν περισσότερες σχολικές αίθουσες. Και αλίμονο, κανείς δεν είπε να χτίσουν σχολεία σε μια μέρα. Ξέρουμε όλοι, δεν κατεβήκαμε από το διάστημα. Αλλά θα μπορούσε, για παράδειγμα, όταν λέγαμε εμείς ακόμα από το καλοκαίρι ότι πρέπει να ελεγχθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα ξαναλειτουργήσουν τα σχολεία, δεν μπορούν να είναι παραπάνω από 15 παιδιά μέσα σε μια σχολική αίθουσα, και ότι θα πρέπει να βρεθούν χώροι για να κάνουν τα παιδιά και να μοιραστούν. Κυρία Κεραμέως, η ΝΙΤΟ να δώσει στη δημοσιότητα τα πρακτικά της συνεδρίας της Επιτροπής της Επιστημόνων για το τι ακριβώς εισηγούνταν στην κυρία Κεραμέως. Και τώρα, σήμερα, έχουμε κλειστά δημοτικά σχολεία. Ενώ την προηγούμενη εβδομάδα έλεγαν ότι δεν κολλάει στα δημοτικά, να καθίσουν στο σπίτι τους μόνο τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε τα παιδιά του δημοτικού να κάνουν τηλεεκπαίδευση από το σπίτι τους με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Τελικά τι έγινε? Κολλάει? Αυτές οι αντιφάσεις δημιούργησαν πρόβλημα στην κοινωνία, ναι, σίγουρα. Κυρία Αυγέρη, διάβασα αναρτήσεις σας που μιλάτε για τα κέντρα υγείας, κέντρο υγείας διαβατών, ότι υποβαθμίζεται, για τις φυλακές διαβατών, ότι εκεί υπάρχει πρόβλημα. Επειδή θεωρώ ότι τα επισκεφθήκατε, τι ακριβώς ζήτημα έχει? Όχι, για τα διαβατά έγιναν δύο ερωτήσεις. Μία ήταν για την κατάσταση στο κέντρο κράτησης φυλακών, κύριε Ρυθρόπουλε, γιατί είχαμε και πολλά κρούσματα και σε εργαζόμενους και σε κρατούμενους. Και δυστυχώς είχαμε και έναν θάνατο κρατούμενο από τις φυλακές στα διαβατά. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι, νομίζω, μια κατάσταση που επικρατεί και σε άλλα κέντρα κράτησης και όχι μόνο στα διαβατά. Απλά έχει μια ένταση. Και όχι μόνο στις φυλακές, σε πολλές δομές, φοβάμαι. Αλλά σε αυτό ήθελα να σταθώ, ότι από την πρώτη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και διαστόματος του τομεάρχη και πρώην Υπουργού Υγείας, του κ. Ξανθού, είχαμε επιμείνει στην προσοχή που πρέπει να επιδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις κλειστές δομές. Σε κέντρα κράτησης, σε προσφυγικές, γυροκομεία. Γιατί κανείς δεν μπορεί να. Τι θα κάνει? Τι θα πεις για τα γυροκομεία? Ότι βγήκε το βράδυ ο ηλικιωμένος, πήγε σε ένα πάρτι παράνομο και ξαναγύρισε στο κρεβάτι. Από ό,τι φαίνεται, οι εργαζόμενοι μετέφεραν, τουλάχιστον έτσι ανακοινώθηκε. Εντάξει, εκεί φταίνει οι εργαζόμενοι, αλλού. Όχι, έτσι ανακοινώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα άλλο τρίκ της κυβέρνησης, και να τελειώνουμε και με αυτό, αυτό με την ατομική ευθύνη. Προφανώς και υπάρχει ατομική ευθύνη. Και κανείς δεν λέει το αντίθετο. Η ατομική ευθύνη όμως είναι η ευθύνη που φέρει το κάθε άτομο ξεχωριστά, και είναι όμως και η απέτηση αυτού του ατόμου που φέρει μία ατομική ευθύνη να απαιτεί από την κυβέρνηση να επομίζεται τις ευθύνες που τις αναλογούν. Και είναι ξεκάθαρο ότι οι ευθύνες μιας κυβέρνησης που έχει τα εργαλεία και τις δυνατότητες να παίρνει τις αποφάσεις και να τις εφαρμόζει, είναι πολύ μεγαλύτερες. Άρα, πριν βγει να μιλήσει η κυβέρνηση για την ατομική ευθύνη και να τα αποδώσει όλα σε αυτά ή να επιδοθεί στον κοινωνικό αυτοματισμό για να στρέψει μια κοινωνική ομάδα ή μια ηλικιακή ομάδα εναντίον μιας άλλης κοινωνικής ομάδας, μιας άλλης ηλικιακής ομάδας, να δει τι έκανε ή κυρίως να δει τι δεν έκανε. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν έκανε αυτά που έπρεπε, δεν εξόπλισε πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν έδωσε τονωτικές ενέσεις στα νοσοκομεία, τα οποία λύγησαν από το βάρος και της πρώτης φάσης και κυρίως τώρα. Μιλάμε για εξουθενωμένο προσωπικό, για πολύ κουρασμένους γιατρούς και νοσοκόμες, που είναι πια πολύ ευάλωτοι, που η υγεία τους επίσης είναι πολύ ευαίσθητη.
Και ανταυτού προσφεύγει σε αρχημίες, σε πολιτικές κουτουπονηριές, να παίρνει κουρασμένους εργαζόμενους, νοσηλευτές και προσωπικό από τη μία κλινική νοσοκομείο σε κάποια άλλη, για να λέει ότι δήθεν έκανε μονάδες ιδιωτικής θεραπείας. Για να είμαστε δίκαιοι, επειδή έχω και εγώ μια γνώση, το πρόγραμμα μέσα στα νοσοκομεία αλλάζει τρομερά από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς καθώς υπάρχουν πολλά κρούσματα και μέσα στους ίδιους εργαζόμενους, με αποτέλεσμα να αναγκάζεται η κάθε διοίκηση, η κάθε διεύθυνση να μεταβάλει τον προγραμματισμό της. Διάβασα μια μελέτη που λέει, κύριε Ρησόπουλε, και να πούμε και κάτι, ότι όσα μέτρα και να πάρει κάποιος έχοντας την ατομική ευθύνη ή και η ίδια η κοινωνία, αυτό το οποίο έχει ως στόχο είναι να μειώσει τις πιθανότητες, γιατί το να αποφύγουμε τελείως και να εξαλειφθεί τελείως αυτή η πανδημία χωρίς να έχει βγει το φάρμακο και το εμβόλιο, δεν φαίνεται ότι θα μπορέσουμε τελικά. Εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έτσι, αφού μιλάμε για παραδείγματα. Έχουμε έναν εργαζόμενο σε ένα νοσοκομείο, ο οποίος παίρνει όλες τα μέτρα και τις προφυλάξεις, γιατί οι περισσότεροι στα νοσοκομεία δεν κολλούν από τα περιστατικά, είναι από έξω. Είναι άνθρωποι που έχουν στο σπίτι τους παιδιά που έρχονται από το δημοτικό σχολείο ή από το σχολείο γενικά, συναναστρέφονται με κάποιους. Είναι άνθρωποι που θα μπουν σε ένα λεωφορείο. Για παράδειγμα, σας παίρνω στο 10 ή στο 14 που είναι γραμμές του λεωφορείου του ΑΣΤ, είναι γεμάτες στις ώρες αιχμής και θα πάει στο νοσοκομείο μετά να δουλέψει. Για ποια ατομική ευθύνη, επομένως, μιλάμε αυτού του εργαζόμενου? Ναι, αλλά εδώ με τον ΟΑΣ δεν υπάρχει μια διαχρονική ευθύνη, κυρία Αυγέρη. Δηλαδή, για να είμαστε δίκαιοι, η Θεσσαλονίκη έχει αδικηθεί από τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχει τρομακτικές ελλείψεις. Έχει ουσιαστικά ένα αστικό. Και αυτά δεινοπαθούν, ας πούμε. Βέβαια, έχει οι διαχρονικές ευθύνες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη έχουν ένα διπλό όνομα. Νέα Δημοκρατία Πασόκ. Αυτές οι κυβερνήσεις και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, γιατί οι διοικήσεις που επέβαλε ήταν πάντοτε διοικήσεις που επιβάρυναν και οικονομικά και με σκάνδαλα των Οργανισμών Αστικών Συγκοινωνιών και άφησαν και μία πρίκα πάρα πολύ αρνητική, με μεγάλες οφειλές και φυλές και προς τα ασφαλιστικά ταμεία και προς ανθρώπους που δίνανε εξοπλισμό και ανταλλακτικά στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ναι, έχει όνομα και επίφτο. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Και ευτυχώς που μεσολάβησε η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για να αυξηθεί και να ενισχυθεί και ο στόλος στηρουμένων των αλλογιών και των συνθήκων. Βέβαια, το ίδιο, επικαλείται και σήμερα η κυβέρνηση, ότι από 245 πόσα λεωφορεία σήμερα έχει λέει δώσει ψέματα. 400. Η κυβέρνηση λέει ψέματα. Το λέω για αποκατάσταση. Η κυβέρνηση λέει ψέματα για τον αριθμό των λεωφορείων που παρέλαβε. Παρέδωσε έναν αριθμό λεωφορείων γύρω στα 250 που κυκλοφορούσαν ημερησίως. Παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία παραπάνω από 450 και τώρα είναι τουλάχιστον κατά 30-40% μειωμένα αυτά. Πέρα από το ότι σταμάτησε διαγωνισμούς προμήθειας 750 λεωφορείων που μπορούσε να το κάνει, και δεν μιλάω και για εκείνο το πρόγραμμα το ευρωπαϊκό από την περιφέρεια Αττικής. Αυτό βέβαια το καταδεικνύει και η ερώτηση που κατατέθηκε από τον αρμόδιο τομεάρχη σε σχέση με το ότι είναι μισές οι βάρδιες των ανθρώπων σήμερα που λειτουργούν στις αστικές συγκοινωνίες. Το σίγουρο είναι ότι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της πόλης. Θέλω να πάμε στην σημασία, στη μεγάλη τη σημασία που έχει η αυριανή ημέρα, 17 Νοέμβρη. Υπάρχει απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας, ο οποίος επέβαλε να μην γίνονται συγκεντρώσεις και τα λοιπά, έβγαλε μια διαταγή. Από την άλλη υπάρχουν τα κόμματα τα οποία αντιδρούν σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με βάση έτσι πως έχει η σημερινή επικαιρότητα με την πανδημία, τι θα έπρεπε να γίνει? Και να θέσω βέβαια υπόψη σας ότι από ό,τι είδα ο Πρωθυπουργός είπε να το γιορτάσουμε, να πάμε οι αρχηγοί των κομμάτων, να καταθέσουμε, ξέρω κι εγώ, από ένα λουλούδι, από ένα στεφάνι, για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αυτό είναι άκρως υποκριτικό και κυρίως να σας πω και κάτι, είναι και πάρα πολύ προσβλητικό, γιατί νομίζω εμπλέκει μέσα και την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και αυτά είναι και μεγάλα θεσμικά λάθη και ατοπήματα. Τώρα θα σας απαντήσω, και αυτό δεν είναι τρολιά, αλλά λέγοντας αυτό ότι η πρόταση του κυρίου Μητσοτάκη να πάνε όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, έρχεται και σε αντίθεση και με την ίδια την αστυνομική διάταξη του αρχηγού της αστυνομίας. Θα πρέπει να του συλλάβουν, γιατί είναι παραπάνω από 4. Μην τρελνόμαστε. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Είναι πράγματα για να κλαις, για να γελάς, αλλά επειδή ακριβώς είναι δύσκολες καταστάσεις, πρέπει να κλαις. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε και αυτόν τον Πρωθυπουργό που σέβεται τους θεσμούς με αυτόν τον τρόπο και το Σύνταγμα. Πρώτον και κύριο. Πριν από αυτή την αντισυνταγματική και άκρως παράνομη
εντολή του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας, είχε βγει και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλες πολιτικές δυνάμεις, τουλάχιστον εγώ θα μιλήσω για το δικό μου κόμμα, που είπαν ότι ακριβώς. Επειδή είμαστε ένα κόμμα με αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη και τις επιδημιολογικές συνθήκες και την κρίσιμη κατάσταση για την υγεία του πολιτεχνείου. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι... Ακριβώς. Ότι εμείς δεν θα πάμε στην πορεία του Πολυτεχνείου, θα γίνει μια συμβολική κατάθεση στεφάνου στο μνημείο. Και μάλιστα θα πηγαίναμε και θα γίνει αυτό τελικά στο συμβολικό αυτό χώρο της ΕΑΤΕΣΑ, στο κολαστήριο. Από εκεί και πέρα, πείτε μου για ποιο λόγο ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, προφανώς με εντολή και καθ' υπόδειξη του πολιτικού του προϊσταμένου, του κ. Χρυσοχοίδη, ο οποίος προφανώς με υπόδειξη του πολιτικού του προϊσταμένου, του κ. Μητσοτάκη, προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, η οποία δεν αντιμένει απλά το Σύνταγμα. Και ρίχνει το εμπαρόδο, έχουμε και την Ελληνική Ένωση. Γι' αυτό βέβαια υπάρχουν αντιρρήσεις, κυρία Αυγέρη, όσον αφορά την αντισυνταγματικότητα, λέω. Είναι αντισυνταγματική. Είναι άκρως αντισυνταγματική. Προσέφηκαν και φορείς και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Δεν θα σας σταθώ στο Σύνταγμα, που σε τελική ανάλυση επαφείται στον πατριωτισμό των Ελλήνων πάντα για να το τηρούν και να το προστατεύουν. Θα σας πω ότι αυτή ακόμα η διάταξη αντιβαίνει τον νόμο, τον αντιδραστικό νόμο που ψήφισε πριν από λίγο διάστημα, δεν έχει πολύ καιρό, η ίδια η Νέα Δημοκρατία για τις συναθρήσεις, που εξαιρούσε από την υποχρέωση προαναγγελίας της συνάθρησης τον εορτασμό του Πολυτεχνείου. Άρα αντιβαίνουν, προσκρούν και στον νόμο που οι ίδιοι ψήφισαν, δεν τον σέβονται, και εκείνο ακόμα τον αντιδραστικό νόμο, που τηρούσε και κάποια όρια κανονικότητας και συνταγματικότητας. Για αυτή την κυβέρνηση μιλάμε. Είναι μια κυβέρνηση που νομίζω ακριβώς επειδή δεν αντέχει το βάρος της πραγματικότητας, προσπαθεί να αποδράσει με χουντικής εμπνεύσεως τερτύπια. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας χουντίνι που προσπαθεί να αποδράσει με διατάξεις που μόνο χουντικά καθεστώτα μπορούν να ζηλέψουν. Αυτή η διάταξη εφαρμόστηκε στην 21η Απριλίου του 1967 και όταν έγινε τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο 17 Νοέμβρη του 1973. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι, επειδή τον υποβάλλουν οι διάφοροι μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ακροδεξίτη κύκλοι και απολυφάδια της Χρυσής Αυγής, να συμπεριφέρεται και να ζηλεύει με αυτόν τον τρόπο και να ζηλεύει τις χουντικές πρακτικές, είναι δικαίωμά του, αλλά εμείς σε αυτό τον κατήφορο δεν θα επιτρέψουμε να διολυστεί η ελληνική δημοκρατία και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, συνυπογράφοντας αυτό το κείμενο που έχετε δει στη δημοσιότητα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και το ΜΕΡΑ25, ζητούμε έστω και τώρα να προστατεύσει την δημοκρατία ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα. Είστε βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, κυρία Αυγέρη, και θα ήθελα λίγο να περάσουμε στα προβλήματα τα οποία έχει η Β' Θεσσαλονίκη. Τα αντιμετωπίζετε εσείς, έρχεστε σε επαφή με τους πολίτες. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα στη Β' Θεσσαλονίκης? Όπως θα γνωρίζετε, κύριε Ριθρόπουλε, η Β' Θεσσαλονίκης έχει πολλά χαρακτηριστικά, γιατί είναι μια περιοχή στην οποία είναι πάρα πολλοί δήμοι, οι οποίοι έχουν και διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και πολιτισμικά. Είναι διαφορετικά να ζει κάποιος σε σχέση βέβαια με τις επαγγελματικές του αγωνίες, αν είναι ένας άνθρωπος που ασχολείται με την αλία στη Μηχανιώνα. Ή ασχολείται με τουρισμός, με τον τουρισμό στην επιχειρήσεις, Επανομή, που βέβαια έχει. Και είναι τελείως διαφορετικό να ζεις στη δυτική πλευρά της Β' Θεσσαλονίκης, να είσαι στο Δήμο Δέλτα, που εκεί βέβαια έχεις μια... είναι συγκεντρωμένη η βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης. Η οποία ερημώνει βέβαια. Έχει ερημώσει δυστυχώς. Έχει ερημώσει, έχει τα ζητήματα της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Βέβαια, κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι η αγωνία για την υγεία, η αγωνία για το αύριο των παιδιών, η αγωνία για το ότι δεν μπορείς να μείνεις στον αγαπημένο σου τόπο, στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο, γιατί δεν υπάρχουν πια οι δυνατότητες να καθίσεις στο χωριό σου, στο σπίτι σου, το πατρικό, για να μπορέσεις, καλλιεργώντας κάτι, να ζήσεις εσύ και η οικογένειά σου, και αναγκάζεσαι να έρχεσαι στα αστικά κέντρα, αυτά τα υπερφορτωμένα αστικά κέντρα του υπερπληθυσμού, και να βιώνεις με τέτοια μοναξιά και με τέτοια αγωνία, άνεργος, χωρίς δουλειά, μόνος, έναν κορονοϊό. Πάντως, επειδή μιλάω για προβλήματα, ένα από τα προβλήματα, μια που αναφέρατε για δυτική πλευρά, είναι ότι η περιοχή βιομηχανική έχει ερημώσει. Σημαντικό ζήτημα. Ένα άλλο είναι οι οδικοί άξονες.
Ο δρόμος Θεσσαλονίκης-Χαλκιδόνας είναι ένας δρόμος όπως κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 70, χωρίς να έχει γίνει καμιά παρέμβαση, να παρέχει καμιά ασφάλεια, να μην έχει ούτε φωτισμό, ούτε διαγραμμή, ούτε τίποτα. Ούτε έχει γίνει κάποια σημαντική παρέμβαση όλα αυτά τα χρόνια, πέρα από τη γέφυρα βέβαια του αξιού που έγινε πριν μερικές δεκαετίες. Αυτά ποιος πρέπει να τα δει, κυρία Αυγέρη? Η περιφέρεια, ο Δήμος, το Υπουργείο, ποιος? Αυτά πρέπει να τα βλέπει το πολιτικό σύστημα, πρέπει να το βλέπουν οι κυβερνήσεις, πρέπει να το βλέπουν η αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση και ένα ζήτημα και για το μοντέλο όπως διαμορφώθηκε και από έναν υπερσυγκεντρωτισμό. Και να σας πω και από αυτό το μοντέλο το αυτοδιοικητικό, κυρίως την τοπική αυτοδιοίκηση, με μεγάλους δήμους, τέρατα, δήμοι τέρατα που δεν έχουν σχέση τα κέντρα τους και η λειτουργία ενός δημαρχείου που μπορεί να έχει έδρα το Λαγκαδά, αλλά δεν μπορεί να ακολουθήσει, να παρακολουθήσει μια τοπική αρχή, μια δημοτική αρχή, τα προβλήματα που μπορεί να είναι στο Σοχό ή 150 χιλιόμετρα μακριά από την έδρα ενός δήμου. Είστε Χαλκιδόνα και έχουμε... η Χαλκιδόνα είναι μια τέτοια περίπτωση. Υπάρχει περίπτωση επίσης η Χαλκιδόνα να έχει πιο κοινά χαρακτηριστικά, ξέρω εγώ, με τα Γιάννητσά, από ότι θα έχει μια άλλη περιοχή στον Όχι, ίδιο... λέω, πιάνει μεγάλη περιοχή και ακριβώς, μάλιστα... Ακριβώς, αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Το ζήτημα είναι ότι είναι μια παθογένεια χρόνων. Τα 4,5 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν αρκετά, δεν ήταν όσα θα χρειάζονταν ακριβώς για να μπορέσεις να θεραπεύσεις πληγές του παρελθόντος, να επουλώσεις τραύματα. Δώσαμε μια άνηση μάχη για να βγούμε από τα μνημόνια, για να μπορέσουμε να ανατάξουμε την οικονομία. Είχαμε βρει ένα, εγώ θα έλεγα, πεθαμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Το αναστήσαμε, δεν το ανατάξαμε. Ακριβώς γι' αυτό αντέξαμε τώρα. Μια δημόσια μηχανή, η οποία επίσης ήταν αποσυντονισμένη. Θυμόσαστε ότι με εντολές του κ. Μητσοτάκη, που ήταν τότε υπουργός, απολύσεις που γίνονταν, ακόμα και καθαρίστες και σχολικούς φύλακες, ή στελέχη, ή ακόμα και υπηρεσίες που συρρυκνώθηκαν. Και επίσης, και δεν θα διστάσω να αναφερθώ σε αυτό, γιατί έχουμε λίγο πολύ και κοινά χαρακτηριστικά, η Β' Θεσσαλονίκης με τον οποίο Πέλλας, αυτό το παραγωγικό μοντέλο. Ένα παραγωγικό μοντέλο στο οποίο δεν προλάβαμε να σταθούμε και σίγουρα πρέπει να καθίσουμε να το συζητήσουμε με όρους σύνεσης και συνένεσης όλες οι πολιτικές δυνάμεις, το οποίο δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατα προσανατολισμένο στον τουρισμό και στην εστίαση, κύριε Ρηθρόπουλε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα με νέους όρους όμως και προϋποθέσεις. Να δούμε την ονομασία προέλευσης προϊόντων, να επενδύσουμε σε καλλιέργεια. Να οργανώσουμε συνεταιρισμούς, γιατί οι συνεταιρισμοί μας έχουν διαλυθεί στην κυριολεξία. Κυρία Αυγέρη, θέλω λίγο ένα τελευταίο ζήτημα. Ο χρόνος μας τελειώνει. Σας είπα ότι να την κάνουμε μία ώρα. Είπατε ότι θα είναι πολύ, τέλος πάντων. Βλέπετε ότι η ώρα πώς κυλάει. Θέλω ένα ζήτημα όσο μπορείτε πιο σύντομα, σας παρακαλώ, γιατί θέλω να είμαι συνεπής και στην ώρα μου. Μιλάμε τώρα για προσωπικά δεδομένα. Και ασφαλώς η πολιτεία έχει μεριμνήσει με νομοθετήματα κτλ. Για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό όμως το οποίο βλέπει ο απλός πολίτης είναι ότι οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα όπως αυτές θέλουν. Δηλαδή, πας εκεί να ανοίξεις ένα λογαριασμό και σου ζητάνε φορολογικές δηλώσεις, ταυτότητες, τηλέφωνα. Από την άλλη, ας πούμε, βλέπουμε για να πάρεις ένα κινητό κάτι αντίστοιχο. Οπότε πάνε και εκεί τα προσωπικά δεδομένα. Βλέπουμε, ας πούμε, ξέρω κι εγώ, να λένε ποιοι πέρασαν στις πανελλαδικές, να έχει αριθμό αντί να έχει όνομα, και δηλαδή να μην ξέρεις ποιος πέρασε πού, που σημαίνει δεν υπάρχει διαφάνεια. Μήπως δηλαδή τελικά το ερώτημά μου είναι τα προσωπικά δεδομένα τα χρησιμοποιούμε όχι για να προστατεύσουμε τα πραγματικά προσωπικά δεδομένα, αλλά για να έχουμε μια αδιαφάνεια στη δημόσια διοίκηση? Είναι ένα ερώτημα πάρα πολύ δύσκολο μπορεί να απαντηθεί, γιατί έχει να κάνει με το ποιος δίνει την απάντηση. Και θα σας έλεγα ότι αυτό και εμείς συζητήσαμε. Πρώτον, διαφάνεια στους όρους λειτουργίας της Επιτροπής των Επιστημόνων. Αυτό φορά αυτό το κομμάτι.
Δεν την είχαμε. Ζητήσαμε και θα ήθελα να σταθώ κυρίως σε αυτό, να ληφθεί, γιατί μάλλον όχι αντιδράσαμε, αλλά είχαμε σοβαρές ενστάσεις στο θέμα της τηλεκπαίδευσης. Πέρα από την ισότιμη και δίκαιη συμμετοχή όλων των παιδιών, ανεξαρτήτου κοινωνικής και οικονομικής δυνατότητας στο σύστημα της τηλεκπαίδευσης, βάζαμε το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και ακόμα, ξέρετε, οι αρμόδιες αρχές έχουν αμφιβολίες γι' αυτό. Δεν έχει απαντηθεί αυτό το ζήτημα και κυρίως υπάρχουν ενστάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν λύθηκε από την πλευρά του Υπουργείου. Οπότε υπάρχει ζήτημα με τα προσωπικά δεδομένα, πρέπει να το ξαναδούμε. Όσο ναι. Διευρύνεται. Κλείστε, αν θέλετε όμως. Ξέρετε, αναπτύσσεται. Κυρία Βγέλη, πρέπει να κλείσουμε όμως γι' αυτό. Παρακαλώ. Είναι ένα ζήτημα. Όσο εξελίσσονται και τρέχουν οι τεχνολογίες, άλλο τόσο θα μεγαλώνει και θα διευρύνεται η αγωνία μας για την προστασία των δεδομένων μας. Γιατί μεγαλώνει και ο κύκλος των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση ή δυνητικά έχουν πρόσβαση σε αυτή την πληροφορία. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα δημοκρατίας και νομίζω καλό είναι να το παρακολουθούμε. Με την πρώτη ευκαιρία και να το παρακολουθούμε. Να ευχαριστήσω την κυρία Βγέλη Θεοδώρα, βουλευτή Β' Θεσσαλονίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω να έχουμε συχνά έτσι την επικοινωνία, να έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε για να βλέπουμε τα διάφορα γεγονότα τα οποία τρέχουν. Και θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές σας προσεκτικά να προσέχουν όσο μπορούν. Η υγεία είναι πολύτιμο αγαθό και είμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Η υγεία να έχουμε και καλή αντάμωση.